Άνω το όνομα του Κυρίου μας. Ποια καρδιά δε γονατίζει, αδερφοί, μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του ουρανού, σε αυτό το μεγάλο δώρο το οποίο μας έκανε ο Πατέρας Θεός, αυτή τη μεγάλη τιμή την οποία μου έκανε και σου έκανε, να βρίσκεσαι μέσα σε ένα λαό γεμάτος με χάρη, με έλεος, με ευλογία Θεού. Ποια καρδιά είναι εκείνη η οποία δεν θα κάμψει τα γόνατά της αυτό το βραδινό να τον ευχαριστήσει με όλη της την καρδιά. Τις τελευταίες μέρες έχει απλά τοποθετηθεί μία σκέψη μέσα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να ξεφύγω καθόλου από αυτήν. Γι' αυτό πολλές φορές τη μοιράζομαι και στην Εκκλησία εκεί που υπηρετώ και θα ήθελα να τη μοιραστώ και μαζί σας βεβαίως. Βλέποντας μέσα στη ζωή μου, περνώντας όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία είμαι μαζί με τον Ιησού Χριστό, έκανε χάρη ο Θεός μέσα στη ζωή μας και τον συναντήσαμε, σκέφτομαι και λέω και συζητάω με τον εαυτό μου πολλές φορές πως κοίταξε, πρέπει να τελειώσεις το δρόμο σου. Ξεκίνησες, αλλά χρειάζεται να τελειώσεις. Δεν πρέπει να το αφήσεις στη μέση, δεν πρέπει να γυρίσεις πίσω, γιατί απλά είσαι καταδικασμένος να είσαι νικητής. Και η Γραφή λέει εις τον νικόντα. Είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε, αδερφοί, και να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέποντας λοιπόν μέσα αυτό το λόγο, αλλά βλέποντας και τη δική μου τη ζωή, καταλαβαίνω τη χάρη και το έλεος την οποία και το οποίο έχει κάνει ο Θεός μέσα στην πορεία μου. Άκουσα πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, πως ο Θεός όλο το παρελθόν μου είναι εκείνο το οποίο το έχει πετάξει, το έχει ξεχάσει. Όχι δεν το θυμάται, αλλά το παραβλέπει και λέει όποιος είναι εν Χριστώ Ιησού είναι νέο κτίσμα, τα παλαιά παρήλθον, ιδού έγιναν τα πάντα νέα. Και πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ο Κύριος έκανε αυτό το θαυμάσιο έργο και πλήρωσε τις αμαρτίες μου, τις παραβάσεις μου, τις ανομίες μου, τις θλίψεις μου και τις αρρωστιές μου. Μου έδωσε όλα και τα συνεχόμενα και τα καλύτερα με τη σωτηρία μου. Όμως εγώ σαν άνθρωπος σκέφτομαι πως μέσα στη ζωή μου δεν πρέπει να ξεχάσω ποτέ αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Ό,τι και να έχει κάνει, ό,τι και να μου έχει δώσει, μέσα στο μυαλό μου θα πρέπει να καταλάβω, να εννοήσω, να το βάλω πολύ βαθιά μέσα μου, πως όλα αυτά είναι χάρις Θεού. Βλέπω ένα πνευματικό ανάστημα, βλέπω τον Πέτρος. Ποιος άντρας από εμάς δεν θα ήθελε να μοιάσει τον Πέτρο, αδερφοί? Πέτρος ο οποίος περπατάει και με τη σκιά του θεραπεύονται. Ο Πέτρος ο οποίος στέκεται εκεί και λέει εγώ χρυσίων και αργύριων δεν έχω μαζί με τον Ιωάννη, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Ένα φοβερό πνευματικό ανάστημα, ένας άνθρωπος εις τον οποίο ο Κύριος είπε πως εσύ πλέον δεν θα είσαι Σίμων Αχύρο, αλλά θα είσαι Πέτρος. Και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και πράγματι έτσι έγινε. Αλλά ξέρετε όμως, μέσα στο μυαλό μου πέρασε μία σκέψη. Λέω άραγε την ημέρα εκείνη που στεκόταν ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη, την ημέρα εκείνη την οποία περπάταγε και γινόντουσαν θεραπείες. Πολύ ωραία θαύματα. Τι ακριβώς
θα αισθανόταν ο Πέτρος, αδελφοί. Ποια στιγμή μέσα στη ζωή του θα ήτανε αυτή που τον στιγμάτισε? Εκεί στη λίμνη που βρέθηκε ο Κύριος και του είπε, σε παρακαλώ μου δίνεις λιγάκι το καράβι σου, και του το έδωσε και πήγε λιγάκι παραμέσα, το έκανε άμβονα, κήρυξε το λόγο, του λέει πήγαινε τώρα να ψαρέψεις, ψάρεψε, ενώ του είπε πως είναι αδύνατον αυτό που μου ζητάς τώρα μέρα να ψαρέψουμε, και όμως το έκανε, ήρθε το αποτέλεσμα, γέμισε το πλοίο με ψάρια και τα άλλα πλοία, ωραία. Στάθηκε στον Κύριο, του λέει έξελθε από μου, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Ο Κύριος του λέει μη φοβάσαι, πως σήμερα θα γίνεις ψαράς ανθρώπων. Καταπληκτική στιγμή. Φοβερή. Αλλά λέτε να ήταν αυτή όμως η στιγμή που σε κάθε περπάτημα μέσα στη ζωή του θα την άκουγε, θα την θυμότανε? Εγώ πιστεύω, αδελφοί, πως μια στιγμή μέσα στη ζωή του δεν πρόκειται να την ξεχάσει και δεν θα την ξέχναγε ποτέ. Ούτε όταν έβλεπε και έλεγε εις το όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Ούτε όταν στεκόταν εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής να κηρύξει αυτό το υπέροχο κήρυγμα και να σωθούνε τόσες χιλιάδες ψυχές. Ούτε όταν του είπανε πως είσαι ο Πέτρος. Ούτε όταν τον ελευθέρωνε ο Κύριος, άγγελος Κυρίου, τον ελευθέρωσε μέσα από την φυλακή και τον έβγαλε μέσα από τέσσερις τετράδες στρατιωτών. Νομίζω πως μία στιγμή, και αυτή η στιγμή, αδελφοί, δεν θέλω να την ξεχάσω κι εγώ, ήτανε η μια και μοναδική στιγμή. Η στιγμή που λάλησε ο Αλέκτορ. Αυτή τη φωνή, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει ποτέ να φύγει μέσα από τη ζωή του. Δεν πρέπει να φύγει σε καμία περίσταση. Ούτε όταν περπατάει και θεραπεύονται τόσοι άνθρωποι. Ούτε όταν λέει χρυσίων και αργύριων εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού και περπάτα. Μέσα στα αυτιά του θα πρέπει να είναι συνέχεια αυτή η φωνή, η οποία θα του υπενθυμίζει πάντοτε αυτό το βλέμμα το οποίο του έριξε ο Κύριος. Η οποία θα του υπενθυμίζει πάντοτε πως μη βλέπεις αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνεις το κάνω εγώ. Αυτό που γίνεται θα το περιγράψει μετά. Τι κοιτάτε, αδερφοί, σαν να κάναμε εξιδίαση μόν δυνάμεως ή ισχύος τον άνθρωπο αυτόν να περπατάει. Σε μένα το μόνο που ανήκει είναι αυτό το κλάμα, αυτή η μετάνοια, αυτή η χάρη του Θεού η οποία ήρθε στη ζωή μου. Και δεν θέλω να την ξεχάσω ποτέ, όσα θαύματα κι αν έρθουνε, όσα θαύματα κι αν γίνουνε και όσες ενέργειες αν κάνει ο Θεός μαζί μου. Και αν μετακινήσω όρη και αν πράγματι ο Θεός μιλήσει μαζί μου, θα πρέπει εγώ πάντοτε μέσα στη ζωή μου αυτή να ξέρω και να καταλάβω αυτή τη χάρη.
Γι' αυτό εδώ που κάθεσαι, ποτέ, μα ποτέ μην μπεις μες στην καρδιά σου πως την άξιζα. Και αν ο Θεός σε μεταχειριστεί και αν ο Θεός πάρει το στόμα σου και αν έχεις προφητεία και αν έχεις χαρίσματα και αν έχεις ήδη γλωσσών, το μόνο που χρειάζεται να έχεις μέσα στη ζωή σου είναι ένα και μοναδικό. Γιατί στους ταπεινούς ο Κύριος δίνει χάρη, αδερφοί αγαπητοί. Και αν ξεχάσει μέσα στη ζωή του τη χάρη του Θεού, θα πάψει ο Θεός να ενεργεί μαζί του. Γιατί όταν θα ξεχάσω εκείνο το οποίο ο Θεός έκανε στη ζωή μου, αμέσως γίνομαι ένας κλέπτης της πνευματικής δόξας του Θεού. Και αγαπητά αδέρφια, ο Θεός δεν μοιράζεται με κανέναν από εμάς τη δόξα του, αδερφοί. Και ας μου επιτραπεί η έκφραση, πως και με καμία εκκλησία δεν τη μοιράζεται. Το μοναδικό τιμόμενο πρόσωπο μέσα στη ζωή μας χρειάζονται πάντοτε να είναι ο Ιησούς Χριστός και το έργο το οποίο έκανε στη ζωή μας, και εμείς να μην ξεχάσουμε ποτέ τη χάρη του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Για αυτή τη χάρη θα μιλήσουμε σήμερα. Όσο χρόνο, πιστεύω να τα πούμε πάρα πολύ γρήγορα. Ξεκινάω από Β' Κορινθίους. Δύο πράγματα θα ήθελα να δούμε σήμερα. Ένα άλλο πνευματικό μέγεθος. Αδερφός Παύλος. Σελίδα 1027. Απίστευτο. Η ζωή του καταπληκτική. Το περπάτημά του, κάποιοι θα θέλαμε να του μοιάσουμε. Όχι στο ημερονύχτιο του βυθού, ούτε στη φυλακή, ούτε στις ταλαιπωρίες, ούτε σε όλα εκείνα τα οποία συνοδεύουν τη ζωή του. Θα θέλαμε να το μοιάσουμε στην πνίκα, να μιλάει, να κηρύττει, να θεραπείες, ευλογίες, χαρίσματα, τέτοια. Όμως αυτά μέσα στη ζωή του υπάρχουν, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που τώρα το επιτρέπει ο Θεός για να μην ξεχάσει ποτέ τη χάρη την οποία έχει κάνει μέσα στη ζωή του. Διαβάζω λοιπόν από το 7ο εδάφιο στο 12ο κεφάλαιο. «Και δια να μην υπεραίρομαι, γιατί πράγμα, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, γιατί γνωρίζω έναν άνθρωπο που ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, είτε εντός είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω, για τις ωραίες τοποθετήσεις, το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν από εμού, σας γνωστοποιώ πως δεν είναι ανθρώπινο, ούτε το παρέλαβα εγώ από άνθρωπο, αλλά δια αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός μας ήρθε και φανέρωσε και μίλησε στον αδερφό μας τον Παύλο το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έχει αυτή τη μεγάλη λαχτάρα και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που έχω να σας συστήσω είναι το Ευαγγέλιο. Και αν άνθρωπος σας κηρύξει κάποιο άλλο Ευαγγέλιο, και αν άγγελος ακόμα σας κηρύξει κάποιο άλλο Ευαγγέλιο από το οποίο παραλάβατε, σας παρέδωσα και το παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα. Τον ανθρώπους θέλω να πείσω, σε ανθρώπους θέλω να αρέσω. Και αγαπητά αδέρφια, ένα από τα μελήματα τα δικά μας είναι ένα. Να αρέσουμε στον Κύριο. Να είμαστε αρεστοί στον Κύριο. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πολλές φορές για να είσαι αρεστός στον Κύριο πρέπει να γίνεις δυσάρεστος. Γιατί η αλήθεια δεν είναι ανοιχτή σε όλους. Κοιτάξτε, ο Κύριος όταν τους μίλησε στους μαθητάς, τι κάνανε? Όταν τους μίλησε για το σώμα και για το αίμα, σηκώθηκαν και φύγανε, λέει. Ποιοι? Όχι ο όχλος. Οι μαθητές. Και είπανε, Κύριε, σκανδαλιστήκανε και σηκώθηκαν και φύγανε.
Ο Κύριος δεν είπε συγγνώμη, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο, μην το κάνετε αυτό, μην φύγετε. Η Εκκλησία, αδερφοί, δεν είναι ένας τόπος που να συγκεντρωνόμαστε και να μαζευόμαστε και ο καθένας να έχει το δικό του Ευαγγέλιο, αλλά η Εκκλησία είναι κάτω από την κυριαρχία του ενός και μοναδικού Ευαγγελίου, της Αγίας Γραφής και του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό χρειάζεται να είναι το μέλημά μας. Γιατί εγώ, εσύ, ο καθένας από μας, δεν θα τον σώσει η Εκκλησία. Θα σωθεί με την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και έρχεται, αγαπητά αδέλφια, τώρα αυτή η στιγμή, η υπέροχη στιγμή, να συνεχίσει την πορεία του. Και τι δεν έκανε ο άνθρωπος και τι δεν έπαθε. Ποιος από εμάς θα καθότανε 3 χρόνια στη φυλακή? Στην πρώτη εβδομάδα θα υπήρχε ένας τεράστιος γογγισμός. Και γιατί, και γιατί, και γιατί. Ποιος θα ήταν από εμάς εκείνος ο οποίος θα, δεν θα του ρίχνανε βότσαλα και κομφετί, θα του ρίχνανε πέτρες. Ποιος από εμάς θα δεχότανε τους ραβδισμούς? Κοιτάξτε, όλα συνοδεύονται. Η Αποκάλυψη συνοδεύεται. Η Αποκάλυψη δεν πάει μόνη της. Η Αποκάλυψη έχει συνοδευτικό. Όπως είπε στους Ισραηλίτες, έχουμε συνοδευτικό. Σας αρέσει το αρνάκι, αλλά έχει και τα πικρά χόρτα όμως. Έχει και τα άζημα. Και εδώ πέρα κάνει τη διάγνωση το Πνεύμα το Άγιο, όπως υπάρχει ένας άνθρωπος ευλογημένος, είναι σκεύος εκλογής για να κρατήσει το όνομά μου ενώπιον των εθνών. Εγώ θα τον αποστείλω, εγώ θα τον ευλογήσω, εγώ θα είμαι μαζί του. Μάλιστα, ωραία. Εγώ θα κηρύξω διαμέσου αυτού το Ευαγγέλιο. Ωραία, και δια την υπερβολή αυτή όμως μου δόθηκε σκόλοψ εις τη σάρκα, άγγελος σατάν, για να με ρατίζει, ραπίζει, για να μην υπεραίρομαι. Λένε πως, μπορεί και εγώ, το καταλαβαίνω κι εγώ, σε κάποιες στιγμές πως είχε ένα πρόβλημα με τα μάτια του. Και γι' αυτό δεν έγραφε και τις επιστολές. Και γι' αυτό έλεγε πως αν μπορούσατε και τα μάτια σας θα μου δίνατε. Κοιτάξτε όμως έναν ανθρωπάκο τώρα. Πώς θα ήτανε? Να ήτανε με 3 αναστήματος. Μάλιστα. Όταν θα τον συναντούσες, θα έλεγες ποιος είσαι εσύ. Δεν θα ήταν εντυπωσιακός. Και μάλιστα θα τον έβλεπες καλά καλά, θα έλεγες έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Έχει πρόβλημα στα μάτια του. Τι συμβαίνει? Και κηρύττει το Ευαγγέλιο και έρχεται στους Κορινθίους και λέει το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα εγώ σε εσάς δεν έγινε με ανθρώπινη σοφία αλλά με απόδειξη Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που είχε αυτό το πρόβλημα και μπορεί να έλεγε στην αδερφή την Κυριακούλα, ο Κύριος σε θεραπεύει αδερφή, και να θεραπευότανε. Και να έλεγε σήμερα, αγαπητά αδέλφια, αισθάνομαι πως το Πνεύμα το Άγιο είναι ανάμεσά μας και μας χαρίζει τελεία θεραπεία σε όλους μας. Και πράγματι να ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και να έδινε μια τελεία θεραπεία, μια ευλογία μεγάλη. Και να έφευγες όχι όπως ήρθες, αλλά να έφευγες αλλαγμένος. Όμως όταν τον έβλεπες, δεν ήταν εντυπωσιακός. Δεν φορέγε γραβάτα όπως εγώ. Σίγουρα μπορεί να μην ήταν φρεσκοξυρισμένος. Σίγουρα μπορεί να ήταν ταλαιπωρημένος.
να μην τον έβλεπες και να μην σου προκαλούσε κάποιο. Τι ωραίος που είναι ο Παύλος. Αλλά όμως το φωνάζει για να μην υπεραίρομαι. Γιατί με διαφέρει και διαφέρει το Θεό να κάνει το έργο Του με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι χαμηλά. Και για την υπερβολή αυτή των αποκαλύψεων, να λοιπόν και το πρόβλημα. Και έρχεται τώρα και προσεύχεται. Περί τούτου τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριο για να απομακρυνθεί από μου. Και περιμένεις τώρα απάντηση Θεού. Πέστε μου κάτι και να μιλήσουμε κάποια με ειλικρίνεια μες στην καρδιά μας. Θα δεχόσουν εσύ και εγώ αυτή την απάντηση? Θα μου πεις, δεν είμαι Παύλος. Δεν είσαι Παύλος. Και δεν είμαι. Αλλά όμως έχει κάτι άλλο, το οποίο του το λέει. Τι του είπε? Αρκεί σε σέ η χάρη. Αρκεί, είναι αρκετό σε σένα αυτά τα οποία σου έχω δώσει. Γιατί πολύ απλά αυτά τα οποία εγώ σου έχω δώσει δεν τα άξιζες. Υπάρχει κάποιος που το άξιζε, αδερφή? Και του λέει, δεν τα άξιζες. Ό,τι κάνω μέσα στη ζωή σου και ό,τι έχω κάνει είναι χάρις δική μου. Και να σου πω για κάτι. Γιατί το επιτρέπω αυτό? Για ένα απλούστατο λόγο. Γιατί δυναμής μου μέσα στην τελεία αδυναμία σου θα φανεί τελεία αδερφία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και η χάρις του Θεού η οποία έρχεται μέσα στη ζωή μας είναι τέτοια που καμιά φορά δεν την αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί. Και τι? Δεν την εκτιμούμε. Δεν άξιζα σωτηρία. Σου την έδωσε? Χάρις Θεού. Δεν άξιζας και δεν άξιζα να σου δώσει πνεύμα Άγιο. Σου έδωσε? Είναι χάρις Θεού, αδερφέ. Δεν άξιζες να έχεις οικογένεια. Σου την έδωσε? Είναι χάρις Θεού. Έχεις ποτέ ευχαριστήσει το Θεό? Έχω ποτέ ευχαριστήσει το Θεό για τη χάρη Του? Να γονατίσω και να πω σήμερα δεν θέλω τίποτα άλλο να κάνω αλλά να ευλογώ και να δοξάζω το όνομά Σου το Άγιο για τη μεγάλη χάρη την οποία έχεις κάνει στη ζωή μου, Κύριε. Και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να σου μιλεί, αρκεί σε η χάρη μου. Αρκεί. Μόλις πας να υπερηφανευτείς, έχεις το πρόβλημα στα μάτια. Μόλις πας να υψωθείς, έχεις τη λαλιά του κόκορα. Θα σε συντροφεύει σε όλη σου τη ζωή. Αυτή η φωνή θα σου υπενθυμίζει την άρνησή σου, την πτώση σου, το αναθέματισμά σου. Αλλά θα σου υπενθυμίζει και τη χάρη του Θεού, αδερφοί, αγαπητέ. Τι ωραίος. Και το τελευταίο, αδερφοί, το οποίο θα ήθελα έτσι να δούμε, είναι και κάτι άλλο. Το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Μας αρέσει, μας εντυπωσιάζει
και θέλουμε να το έχουμε αυτό μέσα στη ζωή μας, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο μέσα στην πνευματική μας ζωή. Προσέχτε, καταλαβαίνω τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Όταν πάω να πάρω ένα μαξιλαράκι και να γονατίσω εκεί, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μπορέσω να αρχίσω να του πω πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, πόσο ευγνώμων είμαι στη ζωή μου που σε συνάντησα, Κύριε. Δεν με ενδιαφέρει αν οι αδερφοί τώρα, όχι δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει δηλαδή, αλλά αν δεν με χαιρετήσει θα πάω να τη βρω, αλλά θα το δω μετά. Με ενδιαφέρει. Γιατί ξέρετε αδερφοί, η σημερινή μας εποχή είναι μια εποχή που έχει επιτρέψει μέσα στη ζωή μας η κατάσταση. Βάλτε στο μυαλό σας ό,τι θέλετε. Να τρέχουμε σε ένα διαρκή και μόνιμο αγώνα από το πρωί. Εγώ θαυμάζω για αυτά τα παιδάκια, τα μικρά. Τα βλέπω από τις 6 ώρα τα πουλάκια μου ξυπνάνε. Τα τραβάνε τα πόδια. Σήκω, Νικολάκη, σήκω. Πού πάω, μαμά, τέτοια ώρα? Σήκω, παιδί μου, πάμε, πάμε στο σχολείο. Τι να κάνω, μαμά, τέτοια, άσε με να κοιμηθώ. Σήκω. Άντε, πότε θα έρθεις να με πάρεις? Στις 4, έχεις ολοήμερο. Τρέχει ο μπαμπάς όλη την ημέρα. Τρέχει η μαμά όλη την ημέρα. Έρχονται 5 η ώρα, 6. Κάθονται εκεί πέρα. Κοιτάει ο ένας τον άλλον. Κοιτάμε. Πάμε εκκλησία. Έχω δουλειές. Και εσύ, Χριστιανέ μου, δεν βοηθάς καθόλου. Η μαμά σου δεν σου μάθε σίδερο να με βοηθήσεις. Δεν πάω εκκλησία. Διαρχή αγώνα. Μεγαλώνει. Α, γλώσσες. Αγγλικά. Γαλλικά. Γερμανικά. Ποδόσφαιρο. Μπάσκετ. Ρυθμική γυμναστική. Εκκλησία. Έρχεσαι στην εκκλησία και είσαι ήδη πολύ ερωτευμένος με το μαξιλαράκι σου, γιατί θα κοιμηθείς πάνω σε αυτό από την κούραση. Να μιλήσεις, να σκεφτείς γιατί τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου, για το έργο το οποίο έκανε, για τη χάρη την οποία ανέλαβες, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Όλα αυτά είναι απλά μία κουβέντα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Πάμε λοιπόν. Και η καθημερινότητα αυτή είναι. Και πολλές φορές έλεγε ένας κήρυκας, στάσου. Στάσου, Χριστιανέ μου. Κοίταξε κάτι άλλο, κοίταξε κάτι διαφορετικό. Δες πως η ζωή σου αυτή γρήγορα διαβαίνει. Όλα γύρω φεύγουν και περνούν. Λίγες μέρες στη ζωή μας μένουν, μα και αυτές σε λίγο θα χαθούν. Και τελικά τι κάνεις? Πας στον καθρέφτη ξαφνικά μια μέρα και λες, δεν πιστεύω αυτό που βλέπω. Τι δεν πιστεύεις? Πως έχω ασπρίσει. Και ακούς διάφορες φωνές. Και λες, τι είναι αυτές οι φωνές? Λες, είναι τα εγγόνια σου. Τα εγγόνια μου. Και τι κάνουνε? Σου λένε, παππού, μεγάλωσες, προχώρα προς την έξοδο. Και τι έκανες? Αδερφοί, η ευγνωμοσύνη μας, η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας, το έργο, η ευλογία, ο Ιησούς μας, η αγάπη μας, η χαρά μας,
το φρούριό μας. Πού είναι αυτά? Δεν είναι μέσα στο ψυγείο το γεμάτο? Δεν είναι στο καλό αυτοκίνητο? Εδώ πέρα όμως θα έρθει να μας διδάξει κάτι άλλο. Κλείνοντας, γρήγορα. Διότι εφανερώθηκε η χάρις του Θεού, η σωτήριος, σε όλους τους ανθρώπους. Η οποία όμως χάρις του Θεού έχει και φέρνει μέσα της μία τι, ξέρετε τι φέρνει? Μία διδασκαλία, αδερφοί. Όταν έχεις τη χάρη του Θεού επάνω σου, όταν αισθάνεσαι αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός, όταν μέσα σου είχες ευγνωμοσύνη και δοξάζεις τον Θεό μέρα και νύχτα, αυτή η ίδια η χάρις του Θεού σε διδάσκει. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που βρίσκει χώρο στην καρδιά σου να σου μιλήσει. Πόσες στιγμές χρειάζεσαι να σου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο? Και δεν σου μιλάει γιατί πολύ απλά δεν απολαμβάνει και δεν απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Αυτή η χάρη λοιπόν του Θεού είναι εκείνη η οποία μας διδάσκει τι να έχουμε. Να είμαστε αρνητές της ασέβειας. Να είμαστε αρνητές της κοσμικής επιθυμίας. Προσπαθούμε να βάλουμε φραγμούς. Αδερφέ μου, πώς είσαι έτσι, πώς δίνεσαι έτσι, πώς διαμορφώνεις την καθημερινότητά σου έτσι, πώς είναι έτσι? Άστο, αδερφέ μου, άστο, τι βασανίζεσαι? Τι βασανίζεσαι? Τι του κηρύττεις, τι του μιλάς? Εάν δεν έρθει η χάρις του Θεού να τον διδάξει, πες του ό,τι θέλεις εσύ. Αυτή η χάρις μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες. Και τι να κάνουμε? Και τώρα έρχεται να μας διδάσκει να ζήσουμε με σοφροσύνη, δικαίως, ευσεβώς, στον παρόντα πονηρό αιώνα. Αυτό είναι, αδερφοί. Ο αληθινός χριστιανός, σήμερα στο σταθμό μου έκανε εντύπωση μια κυρία, με παίρνει ένα τηλέφωνο και στέλνει μήνυμα μάλλον και λέει: δίνω τα χαιρετίσματα σε όλους τους ταπεινούς χριστιανούς. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, καλά, δεν της έφτανε το χριστιανός? Δεν μας φτάνει το χριστιανός, αδερφοί. Γιατί έχουμε γίνει πολλοί. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει και θα κάνει την επιλογή, αδερφοί αγαπητοί. Δύο θα είναι εκείνη τη νύχτα στο κρεβάτι. Ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα πάνε στον αγρό, ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο ένας αρπάζεται, ο ένας αφήνεται. Ποιος? Αυτός που μέσα στη ζωή του άφησε αυτή τη χάρη του Θεού να τον διδάξει. Την ευσέβεια, την καθαρότητα, πως χρειάζεται να ζήσει μία ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε, αδερφοί, εδώ τώρα δεν χωράν τα λόγια. Εδώ τώρα χωράνε μόνο τα έργα. Αμήν, αδελφιά.